Ευρυδίκη. Παρακαλώ. Έχεις βάλει 2 στην Κωνσταντίνα και γράφεις ένα wrong. Ναι. Δεν το είδα το wrong. Θεωρώ πως σου έβαλα το wrong και το 2, το βαθμό, γιατί το πρωτόκολλο που ακολουθείτε πηγαίνοντας για συνέντευξη σε κάποιες συγκεκριμένες δουλειές, όπως παραδείγμα να πας για γραμματέας, να πας για μια θέση αεροσυνοδού, είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να ακολουθείς. Πρώτο πράγμα, τα μαλάκια πρέπει πάντα να είναι τραβηγμένα έτσι όπως είναι εσένα, αλλά τυλιγμένα γύρω-γύρω. Δεν είναι απαραίτητο. Εγώ είμαι πλήρωμα εταιρείας, γι' αυτό σου το λέω. Δεν έχω δει, έχω ταξιδέψει αρκετά. Δεν έχω δει αεροσυνοδούς να μου έτσι τα μαλλιά κάτω. Τις, καταλαβαίνω τι λες. Άλλο το πρωτόκολλο της συνέντευξης για ένα interview. Έχω κάνει δεκάδες συνεντεύξεις αεροπορικής εταιρείας. Στην πραγματικότητα, όχι. Ναι, ναι. Και άλλο το κρου, το πλήρωμα εν ώρα εργασίας. Ωραία, okay, που μπορεί να κάνω λάθος για τα μαλλιά, δεν ξέρω, ναι. Εσύ αφού λες anyway. Έχεις πάει, μπορεί να είσαι καταλληλότερη, να έχεις περισσότερη γνώση. Θεωρώ πως τα σκουλαρίκια δεν φοράνε τέτοια όχι. Σκουλαρίκια. Ναι. Φοράνε συνήθως μικρές περλίτσες ή μικρά, ξέρεις, διαμαντάκια ναι, διακριτικά. Ναι, 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 ναι. Πάντα πολύ κοντά προσεγμένα νύχια. Είναι λόγος να σε κόψουν αν έχεις μεγάλα νύχια και βαμμένα κάποια έντονα χρώματα. Φυσικά η φούστα είναι πολύ ανεβασμένη, το σκίσιμό της από πίσω. Δεν ξέρω, έτσι πάνε και σας παίρνουν, ας πούμε, συνέντευξη. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι από το, μπροστά στο γόνατο είναι εκεί πέρα που πρέπει, δεν έχει. Το παπούτσι, okay. Okay, νομίζω δεν είναι λάθος, γιατί κάθε αεροπορική εταιρεία έχει και τα ανάλογα χρώματα που κατά καιρούς χρησιμοποιεί. Τα κυριότερα λάθη που βρίσκω είναι η φούστα. Σκουλαρίκια. Ορίστε. Και τα σκουλαρίκια. Και τα σκουλαρίκια και το στήσιμο του πουκαμίσου που έτσι κάνει κάποιες φουφούλες εδώ στο στήθος. Γενικά η εικόνα σου μου κάνει να πας για τη θέση σεξι γραμματέως. Να έχεις βάλει στο μάτι το αφεντικό και να θες να πας να τον αποπλανήσεις. Μου κάνει ότι δεν έχεις κατάλληλες γνώσεις και πας να κερδίσεις μία θέση, όχι με την αξία γιατί, σου. Γιατί, αφού δεν φαίνεται κάτι. Αλλά με την ομορφιά σου και την προκλητικότητά σου. Πίστεψέ με ότι όταν περπατάς το σκίσιμο ανεβαίνει τόσο πίσω, που έχεις έτσι τόσο έντονα και ωραία οπίσθια, που θέλοντας και μη, εγώ που είμαι γυναίκα, το μάτι μου πέφτει εκεί, πόσο μάλλον στο μάτι ενός άντρα. Okay. Συγχαρητήρια λοιπόν, κέρδισες τη θέση της σεξι γραμματέως και γρήγορα θα ανέβεις να γίνεις και CEO. Αλλά για αεροσυνοδός όχι, μάλλον πρέπει να μην πας αυτή τη συνέντευξη και να πας την άλλη. Ευχαριστώ. Εσύ σκέφτεσαι έτσι. Όχι. Να διεκδικήσεις μια θέση, μια δουλειά με τέτοιο τρόπο. Όχι, όχι. Έχω περάσει από δεκάδες συνεντεύξεις σε αεροπορικές εταιρείες. Δεν έχω διεκδικήσει θέση τέτοια μέχρι τώρα, έτσι. Εννοείται. Σοφιάνα, μου πες μου γιατί εσύ έβαλες 2. Λοιπόν, εγώ της το είπα και backstage. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής παρουσία, Κωνσταντίνα. Mm. Και ειλικρινά θέλω να μείνει στο παιχνίδι. Αλλά δεν με βοηθάει. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Νομίζω είναι από τις πιο όμορφες εμφανίσεις που την κολακεύουν. Femme fatale, αλλά είναι το κλασικό femme fatale που περιμένω να δω. Ένα άσπρο πουκάμισο, μία φούστα pencil μαύρη στενή, κόκκινες γόβες, τσάντα μαύρη λουστρίνη και κόκκινο κραγιόν με slick marlin. Δεν βλέπω κάτι άλλο, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. 2,5 είναι ο μέσος όρος. Έχεις ενοχληθεί καθόλου? Όχι, όχι, όχι. Γιατί να ενοχληθώ? Έχεις στεναχωρηθεί καθόλου? Εντάξει, είμαι στεναχωρημένη γιατί παίρνω χαμηλές βαθμολογίες. Αλλά εντάξει, δεν θα τελειώσουμε και αύριο η ζωή μας. Ελπίζω να είναι καλύτερα πράγματα. Χαμηλή βαθμολογία. Στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε. Κάνετε. Καλά, εσύ. Καλά. Έλενα, η Κωνσταντίνα διεκδικεί μια θέση σε αεροπορική εταιρεία. Θα τα καταφέρει, πιστεύεις, θα την προσλάβουν, ναι. Ναι, θα τα καταφέρει. 100%. Έβαλες τόσο μαλλί για να νιώθεις καλύτερα ότι θα πας μπροστά και ότι θα σε πάρουν? Όχι, και απλά θα σε προσλάβουν. Μου αρέσει πιο πολύ με το look. Το μακρύ μαλλί. Ναι, ναι. Γιατί? Καθαρά. Μ' αρέσει το μακρύ μαλλί. Μ' αρέσει η αλογούρα πολύ. Σε κάνει να νιώθεις πιο δυνατή, αυτό ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Δεν το χρειάζεσαι, να ξέρεις. Λοιπόν, διαφωνώ κάθετα με την κουβέντα όλη αυτή που κάνατε πριν. Απορώ για ένα πράγμα. Ένα κορίτσι το οποίο είναι από την Κρήτη το 2020 που έχει χάσει τη μαμά του από ενδοοικογενειακή βία κτλ. Μέσω ενδοοικογενειακής βίας εννοώ,
πώς δέχεται να, να υποστεί βία μέσα στο στούντιο. Γιατί εσύ σήμερα έχεις υποστεί βία. Το 2020 πρέπει να σου πω ευρυδίκη ότι μια γυναίκα με όποιο σκίσμα και να κυκλοφορεί έξω δεν πάει για να βγάλει λεφτά αλλιώς. Μπορεί να δουλεύει κανονικότατα, να κάνει ό,τι γουστάρει με το σώμα της και να πρέπει οι άντρες να την κοιτάνε με σεβασμό και γυμνή να βγει. Καταλαβες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συμφωνώ και επαυξάνω με αυτό που λέτε. Ναι, ακούστηκαν όμως άλλα πράγματα εδώ πριν και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ σχεδόν ντρέπομαι ως γυναίκα. Και αν θέλουμε να πούμε κάτι τηλεοπτικά, επειδή μας ακούνε και τόσοι άνθρωποι, θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, να το σκεφτόμαστε πριν δύο και τρεις φορές. Μάλλον παρεξηγήσατε αυτό που είπα. Δεν το παρεξήγησα. Γιατί σε αεροπορική εταιρεία, επειδή ξέρω και έχω γνωστές που έχουν πάει για συνέντευξη, δεν πας με νύχι μακρύ και σκίσιμο. Εκεί ίσα ίσα αποκαλύπτει γραμμή. Τις έχουν προσλάβει σε αεροπορικές εταιρείες. Τις έχουν προσλάβει σε αεροπορικές εταιρείες. Τις γνωστές σου που έχουν πάει για συνέντευξη. Ναι, σε ελληνικές εταιρείες. Με κοντά νύχια. Δεν είναι μακριά, αν τα νύχια. Κοντά νύχια, τι να σου πω τώρα, τα δικά μου είναι μακριά, με χρώματα βασικά, basic, ουδέτερα, ήρεμα, με μαλάκια πάντα πιασμένα, περιποιημένα, με φούστες ή παντελόνια που να καλύπτουν καλά. Η κοπελό το περπατάει. Δεν πας με παντελόνια σε αεροπορική εταιρεία για συνέντευξη. Έχω δει και κοστούμι όμως. Δεν πας με παντελόνι σε αεροπορική. Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό είναι κάτι άλλο που λέτε τώρα. Είναι κάτι άλλο, έχει να κάνει με το αισθητικό και τα λάθη μπορεί να κάνει ένα κορίτσι από εσάς και εδώ είμαστε για να το διορθώσουμε. Ναι. Όμως, ακόμα και ένα κορίτσι το οποίο θέλει να είναι ημίγυμνο έξω, το ημίγυμνο δεν λέω να βγαίνει με μαγιό και με στρινγκ στην Ομόνοια προς Θεού, αλλά μια γυναίκα μπορεί να κυκλοφορεί όπως θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι βορρά στο στόμα ανδρών και γυναικών και είμαστε το 2020. Ναι, απλά κάποιοι... Έχω δει πολύ χειρότερες ντυμένες γυναίκες στο πνεύμα και στην ψυχή και πολύ χειρότερες από γυναίκες που είναι ημίγυμνες. Συμφωνώ πολύ και και κάνουν μεγαλύτερα τέρατα οι πολύ ντυμένες και οι πολύ συντηρητικές ή οι σοβαροφανείς. Συμφωνώ και επαυξάνω. Απλά στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες υπάρχουν κάποια dress code. Πώς είχαμε εδώ παλιά πέρσι μια κοπέλα που δούλευε σε οικογένεια που είχαν ιδιωτικό Learjet και οι οποίοι δουλεύουν με άλλο dress code. Δεν έχει, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί τώρα εμένα μου κάνουν εντύπωση τα μεγάλα νύχια και οι φούστα. Αν μου επιτρέπεις, θα το δεις αυτό όταν παίξει. Ναι. Θα το δεις αυτό όταν παίξει και θα καταλάβεις από το ύφος σου ότι μπορεί να το είπες όπως το λες τώρα. Το ύφος σου όμως υπονοούσε κάτι άλλο. Εσύ το κατάλαβες έτσι, ότι στο λέω και σου. Δηλαδή, αυτό... σε υποβαθμίζω. Φυσικά με υποβαθμίζει εκείνη την ώρα, γιατί έτσι δεν το είπες υπόγεια να το εννοήσεις, το είπες κάθετα. Ότι μα άμα λοιπόν, θα το άφηνα να εννοηθεί, θα ήταν άσχημο. Πιστεύεις ότι σε πρόσβαλε, ο τρόπος που το είπε λιγάκι, ναι, απλά εντάξει, δεν ήθελα να το επεκτείνω για να μην δώσω παραπάνω... Νομίζω πως σίγουρα κατάλαβε ότι δεν την πρόσβαλε. Εμένα αυτά είναι τα πιστεύω μου και αυτά θέλω να σας πω και να ξέρετε. Τώρα, έχεις φορέσει λάθος σουτιέν. Τελείως. Φοράς μια υψηλόμεση φούστα συγκλονιστική για το σώμα σου. Είναι από τα ρούχα που πιστεύω ότι πρέπει να φοράς συνέχεια στη ζωή σου. Είτε με sneakers, είτε με γόβες, είτε με μπότες, είτε με μποτάκια, όπως θέλεις. Σε κολακεύει 100% και όσες γυναίκες έχουν το δικό σου σώμα. Το σκίσιμο είναι όντως πολύ βαθύ. Πολύ βαθύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όμως προκλητικό για να δημιουργήσει άλλες ιστορίες. Είναι όμως ένα βαθύ σκίσιμο. Το μαλλί το ψεύτικο εμένα δεν μ' αρέσει σε καμία συνθήκη και φέτος είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τα καινούργια κορίτσια τα οποία ντύνεστε μόνες σας χωρίς κανένα στη λίστα και φαίνεται. Εγώ αυτό και μόνο το επικροτώ και το επαυξάνω. Λοιπόν, τρία. Χάρης ακούμε. Κωνσταντίνα, θα κάνω δύο μικρά κομμάτια σε αυτά που θα πω. Το ένα είναι... το ηθικό, που η Ευρυδίκη έχει δίκιο. Ο τρόπος που το είπε ακούστηκε λίγο περίεργος. Ναι, αυτό είπα και εγώ, αλλά τρόπος. Ναι, ναι. Δεν το εννοούσε, όπως το εξέλαβα και εγώ, την κατάλαβα. Αυτό που λέει το ξέρει, γιατί έχει και γνωστές, όπως και όλοι μας, υπάρχει ένας κώδικας. Να πω κάτι, σε αυτές τις δουλειές, η κάθε μία κοπέλα σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διεκδικήσει κάτι τέτοιο με παρόμοιο τρόπο. Όχι μόνο συγκεκριμένη. Αυτό δηλαδή που πέβρε δίκη θα μπορούσε να σταθεί σε κάθε δουλειά. Εντάξει, το πήγε λίγο, το χόντρινε λίγο παραπάνω. Ότι είναι αρκετά προκλητικό για αυτή τη θέση. Ξέρω πως αυτή τη θέση και τα νύχια ακόμα, αν
Ισχύει και αυτό που τα ρίχνει. Του ενοχλεί. Και τα μαλλιά και τα έντονα αξεσουάρ. Οτιδήποτε. Και ότι αυτό που φοράς δεν εξυπηρετεί το κόνσεπτ σου. Θα εξυπηρετούσε σίγουρα 100% ένα άλλο κόνσεπτ και γι' αυτό σου έφερε παραδείγματα άλλα. Ναι, ναι. Ο τρόπος που το λέει είναι λίγο έτσι πιο ας πούμε λαϊκός. Δηλαδή ότι οι άντρες θα κοίταγαν τα οπισθιά σου κλπ. Ωραία. Αυτό είναι το ηθικό. Δεν πιστεύω ότι δεν εννοούσε να σε προσβάλλει ούτε να σε υποτιμήσει. Πραγματικά υπάρχει κώδικας, ειδικά σε αεροπορικές όπως και σε άλλες δουλειές. Βέβαια. Όχι ψεύτικα μαλλιά, όχι έντονο make-up. Η φούστα όντως σε κολακεύει, σου δίνει ύψος. Νομίζω ότι είσαι πιο όμορφη από όλες τις εμφανίσεις που έχεις κάνει. Ευχαριστώ. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι είναι το στυλιστικό. Είναι ότι πραγματικά το πουκάμισο θα μπορούσε να είναι μια αποπλήνα, ένα ναι, άλλο ναι. ύφασμα να στέκεται ναι, και ναι. να αποπνέει φρεσκάδα. Και κατάλαβες, νοικοκυροσύνη κλπ. Επίσης τα κόκκινα παπούτσια δεν συνηθίζονται σε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, υπάρχουν στεγανά που κλακ κλακ θα σε βγάζουν στην άκρη. Δεν ξέρω ότι, να σας πω την αλήθεια, κόκκινα παπούτσια ας πούμε δεν έχω φορέσει ποτέ σε συνέντευξη για αεροπορική. Απλά επειδή είμαι εδώ είπα να κάνω και κάτι παραπάνω ας πούμε που δεν θα έκανα σε μια συνέντευξη. Καταλαβαίνω, αλλά μας μπέρδεψε με το κόνσεπτ. Γι' αυτό. Όπως επίσης τα κοσμήματα απαγορεύονται όταν πηγαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είσαι απλή. Απαραίτητος, το ξέρω. Πιο ουδέτερο, ένα νιούτ χρώμα, ένα νιούτ χρώμα στα χείλια κλπ. Λοιπόν, θα είμαι επικής μαζί σου. Θα σου βάλω ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 5. Ευχαριστώ. Μου αρέσει πολύ ο κιόλας. Στέλιο. Καλώς στην Κωνσταντίνα. Γεια σας κύριε Κοδενάρη. Τι γίνεται. Καλά εσείς. Το έχεις βάλει ορθά μία φούστα, η οποία ίσως να είναι λίγο πιο κολλητή από ό,τι θα έπρεπε και αυτό οφείλεται στο υλικό της. Δηλαδή αυτή δεν είναι μία φούστα γραφείου, μπορεί να είναι pencil, αλλά είναι πιο βραδινή. Τα παπούτσια σίγουρα είναι λάθος, δηλαδή δεν φοράμε κόκκινα παπούτσια συνεντεύξεις και σίγουρα όχι λουστρίνη τσάντα, σαν αυτή που κρατάς, γιατί είναι λίγο πιο βραδινή. Τα σκουλαρίκια σίγουρα είναι εκτός και το άλλο εκτός είναι σίγουρα τα ψεύτικα μαλλιά. Δηλαδή δίνεις μία εντύπωση διαφορετική από αυτή που είσαι στην πραγματικότητα ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Δηλαδή γιατί να πας πρωί, μεσημέρι, οπουδήποτε με κόκκινα παπούτσια που είναι κατεξοχήν πιο σεξι, πιο βραδινά, με μία βινίλ τσάντα και με ψεύτικα μαλλιά. Πώς το σκέφτηκες, για να είσαι λίγο πιο εντυπωσιακή? Ναι, για το παιχνίδι, να το κάνω λιγάκι πιο extreme, να το πω έτσι. Κοίτα τώρα, δεν είναι extreme. Extreme εννοώ με βάση τον κώδικα, υποτίθεται για μια συνέντευξη. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι extreme. Ναι, ναι. Και αντίθετα, μπερδεύουμε ας πούμε, τώρα τις τηλεθεάτριες με τον εξής τρόπο. Δηλαδή, κάθεται τώρα μια κοπέλα στο σπίτι της, στον καναπέ της και λέει, α, πώς θα πάω εγώ σε μια συνέντευξη, τι πρέπει να προσέξω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξει είναι αυτά τα έξτρα πράγματα που βάλεις εσύ. Να μην τα βάλεις. Ναι. Λοιπόν, για μένα είσαι εκτός σήμερα, γιατί έκανες ακριβώς αυτά τα συν σε αυτή την εικόνα που θα έπρεπε να αποφύγεις. Πριν βαθμολογήσεις, ναι. με την πρώτη μέρα, η σημερινή, είναι ούτε από το ίδιο χωριό δεν είσαστε. Είναι όντως η καλύτερη εμφάνιση. Ούτε από το ίδιο χωριό. Λοιπόν, και επειδή είναι όντως η καλύτερη εμφάνιση. Πάρε ένα δι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.